Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βατόπουλος και θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα από τα κεφάλαια, μία ιστορία από το βιβλίο μου «Όπου και να ταξιδέψω, περπατώντας σε 24 πόλεις». Όλες τις πόλεις και τις 24 τις αγαπώ πολύ και θέλω να μοιραστώ αυτή την αγάπη. Έπρεπε όμως να διαλέξω μία και διάλεξα τη Λάρισα, ίσως γιατί δεν είναι μία πόλη που θα σκεφτεί κανείς να γνωρίσει τουριστικά. Παρότι είναι ένα μεγάλο κέντρο, εμπορικό, οικονομικό, πνευματικό, παρόλα αυτά έχει μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την τουριστική προβολή της. Παρότι είναι μια πόλη με πάρα πολλά ενδιαφέροντα για κάθε άνθρωπο που θέλει να γνωρίσει. Τη Λάρισα τη γνώρισα τα τελευταία χρόνια και ομολογώ ότι έχω συνδεθεί μαζί της. Γι' αυτό την ανάγνωση αυτή θέλω να την αφιερώσω στους αγαπημένους μου φίλους στην πόλη της Λάρισας. Η Λάρισα λοιπόν. Μια μέρα στη Λάρισα, ένας φίλος από την Αθήνα μου είπε «Δεν φανταζόμουν ότι θα μου άρεσε τόσο αυτή η πόλη». Είχαμε οδηγήσει παρέα ως τη Θεσσαλία, θα μέναμε 2 μέρες στη Λάρισα και μετά οι δρόμοι μας θα χώριζαν. Είχαμε έρθει για διαφορετικούς λόγους, αλλά βρήκαμε χρόνο να περπατήσουμε παρέα. Ήταν καιρός τώρα που οι επισκέψεις μου στη Λάρισα ήταν κάτι παραπάνω από ευχάριστες, καθώς σταδιακά είχα αρχίσει να καταλαβαίνω λίγο περισσότερο αυτή τη μεγάλη πόλη που πλωνόταν ως πρόσφατα αχανής και ξένη στα μάτια μου. Ό,τι είναι ξένο μπορεί να είναι και απρόσιτο, θύμισα στο φίλο μου, που είχε παραδοθεί στην προθυμία μου να του δείξω τη δική μου Λάρισα. Είχα παρατηρήσει πως όσο περισσότερο εξερευνούσα την πόλη, είτε περπατώντας πάνω κάτω, είτε μιλώντας με τους Λαρισαίους που σταδιακά γνώριζα, τόσο περισσότερο ήθελα να μάθω και να ακούσω για τις ιστορίες της πόλης. Δεν είναι τυχαία πόλη Λάρισα. Είχα ζήσει δεκαετίες έχοντας περιορισμένη επαφή με αυτή την πόλη, ίσως γιατί στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος του αστικού μας πλούτου είναι υποτιμημένο και παρεξηγημένο. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Λάρισα είναι μια παρεξηγημένη πόλη, για όσους δεν τη γνωρίζουν. Είναι συναρπαστικό να παρατηρείς μια μεγάλη πόλη να γίνεται σταδιακά προορισμός. Το 1992 είχα έρθει στη Λάρισα καλεσμένος του Θεσσαλικού Θεάτρου και θυμάμαι ότι τότε στην πλατεία Ταχυδρομείου είχα φωτογραφίσει ένα πλανόδιο φωτογράφο με τρίποδο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο στεγαζόταν ακόμη στο Γενή Τζαμί και ήταν εκείνη την εποχή που αποκάλυψε του αρχαίου θεάτρου στην καρδιά της πόλης γεννούσε απορία και έκπληξη. Το είχαμε τότε όλοι φωτογραφίσει, καθώς έσκαγε μύτη μέσα από τη γη, λίγο-λίγο, σαν το πουλάκι μέσα από το αυγό του. Τότε δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το εύρος των απαλωτριώσεων που θα πετούνταν, αλλά και το μέγεθος και τη σημασία του θεάτρου που θα άλλαζε για πάντα την πόλη και θα την έβαζε στο χάρτη με έναν άλλο τρόπο. Τώρα, το Ελληνιστικό Θέατρο της Λάρισας, χωρητικότητας 10.000 θεατών, είναι όχι μόνο ένα από τα βασικά αξιοθέατα, αλλά και ένας μοχλός για να αναδυθεί όλη η πόλη σε μείζον τουριστικό κέντρο. Η Λάρισα, παρότι δεν προκαλεί συλλογισμούς για την ιστορικότητα του κτηριακού της αποθέματος, έχει εντούτοις πολλά αξιοθέατα και τέτοια πολιτιστική δυναμική που την αναδεικνύουν σε πόλη έκπληξη. Γύρω από το θέατρο, στη Πολυσύχνα, στη Βενιζέλου και τα Πέριξ στενά, η ζωή εκρήγνεται. Θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια στο πατάρι του καφέ και μπαρ Κλίμαξ. Είχαμε ανοίξει καθυστερημένα την πόρτα και προχωρώντας όσο γινόταν πιο αθόρυβα, είχαμε εκτεθεί ανάμεσα σε ένα καλλιεργημένο κοινό που άκουγε προσιλωμένο στη μουσική που έπαιζε live ένα jazz duet. Είχα έκτοτε κρατήσει τη συγκίνηση ως ένα ενθύμιο της απρόσμενης αυτής πόλης. Ένα άλλο πρωί, με εκείνη την ψύχρα της Θεσσαλίας, είχα συναντήσει ένα δραστήριο νέο αρχιτέκτονα, έπικο και λαρισαίο πλέον, που ήθελε να μοιραστεί μαζί μου την αγωνία τη δική του αλλά και άλλων αρχιτεκτώνων της πόλης για την πιθανή απαλωτρίωση του παλιού εμπορικού ιστού απέναντι από το αρχαίο θέατρο, ούτως ώστε το μνημείο να αποκτήσει ζωτικό χώρο. Ήταν η πρώτη φορά που άκουγα αυτόν τον αντίλογο. Η βόλτα στην Απόλλωνος και τα άλλα μικρά στενά με τα ψηλά δέντρα, τα μικρά μαγαζιά και τη γραφική ατμόσφαιρα που παρέπεμπε στην παλιά Λάρισα μου έδειξε ένα άλλο πρόσωπο. Και υπάρχουν σημεία, ακόμη και στο κέντρο, όπου καταλαβαίνει κανείς την ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης. Δύσκολο να βρεις τα παλιά αρχοντικά της Λάρισας, με λιγοστές μόνο εξαιρέσεις. Αλλά στα στενά που οδηγούν από το θέατρο προς το Φρούριο και τον Πεζεσταίνη, είδα πολλές ποιητικές εικόνες. Επιγραφές και παλιά διόροφα,
χορταριασμένα ερείπια και εκεί ανάμεσα ταβέρνες και εστιατόρια που μαζεύουν κόσμο. Είναι ένα αμάλγαμα η Λάρισα. Για να την καταλάβεις θα πρέπει να μπεις στο πετσί της. Χρειάζεται χρόνος, αλλά και κάποιες αφορμές. Είχα την τύχη σε μία από τις επισκέψεις μου στη Λάρισα να παρουσιάζεται μια συλλογή φωτογραφιών από τη βομβαρδισμένη πόλη στη διάρκεια της κατοχής. Ήταν μια έκθεση της φωτοθήκης Λάρισας στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Κατσίγρα, ένα από τα βασικά αξιοθέατα της πόλης. Και παρατηρούσα για πολλή ώρα τις συγκλονιστικές φωτογραφίες που έδειχναν την κατεστραμμένη Λάρισα. Έβλεπα τα σημεία που είχα περπατήσει λίγη ώρα πριν, ξεχυλιασμένα κτίρια και διαλυμένους δρόμους. Λίγοι σύγχρονοι Έλληνες έχουν σκεφτεί πάνω στην κακοδαιμονία αυτής της πόλης. Η Λάρισα βομβαρδίστηκε από τους Ιταλούς το Δεκέμβριο του 1940, με πολλά θύματα αμάχους και πολλές καταστροφές, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτε μπροστά σε αυτό που θα ακολουθούσε τον Μάρτιο του 1941, όταν ένας ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,3 της κλίμακας Ρίχτερ, ισοπαίδωσε σχεδόν το 80% της πόλης. Τις επόμενες δύο μέρες, σμήνη Ιταλικών αεροπλάνων βομβάρδισαν και ισοπαίδωσαν την ήδη κατεστραμμένη πόλη. Και αργότερα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι Γερμανοί αποτέλειωσαν το έργο της καταστροφής και μετά εισήλθαν στην έρημη πόλη. Αυτή η σύντομη και επιγραμματική παράθεση κάποιων τίτλων και μόνο από την καταστροφή της Λάρισας στην περίοδο του πολέμου, καταστροφή στην επία φυσικών φαινομένων και ανελαίτων βομβαρδισμών των κατακτητών, θεωρώ ότι είναι απαραίτητη ώστε κάθε επισκέπτη στην σύγχρονη πόλη να έχει κατά νου ότι αυτή η πόλη μαρτύρησε. Σε μία από τις φωτογραφίες από τους βομβαρδισμούς της Λάρισας από το αρχείο του Άγγιου Λοβδανά διακρίνεται το ονομαστό φαρμακείο του αγαμένου Αναστηριάδη, αδελφός του ζωγράφου Αγίνωρα Αναστηριάδη, που μνημόνευσε τη γενέθλια πόλη του σε κλασικά πλέον έργα με τη γνώριμη της διάστατη γραφή του.